Για άλλη μια φορά σήμερα βρισκόμαστε στα δικαστήρια για να καταθέσουμε αγωγή εναντίον του κυρίου Πολάκη, του αναπληρωτού Υπουργού Υγείας, για όλα αυτά που το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσω κοινωνικής διεκτήρησης του Facebook, που είναι το αγαπημένο του για να επικοινωνεί με τον ελληνικό λαό, μας εξυφρίζει ασύστολα το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί, την ΠΟΕΔΗΝ, που εκπροσωπεί χιλιάδες εργαζόμενους στη δημόσια υγεία, με χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν συνάδουν με το θεσμό που εκπροσωπεί ο κ. Πολάκης, που είναι αναπληρωτής υπουργός υγείας. Καταθέτουμε σήμερα αγωγή κατά του κ. Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση. Είναι μια απαράδεκτη έκφραση η οποία προσβάλλει το θεσμικό μας ρόλο, όχι μόνο του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα, αλλά όλης της ΠΟΕΔΗΝ, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε δεκάδες συνεργάτες οι οποίοι θύχτηκαν με αυτή την έκφραση. Γι' αυτό και την αγωγή αποζημίωσης την κάνουν σήμερα 18 στελέχη, τα οποία ζητάμε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Φαίνεται ότι θα χρειαστούν και άλλα δάνεια στον κύριο Πολάκη για να εξοφλήσει όλα αυτά τα οποία θα χρωστάει σε εμάς και σε πολλούς άλλους. Και θέλω να πω το εξής στον κύριο Πολάκη ως μήνυμα. Όταν ξεπεζέψει από το καλάμι της εξουσίας, θα είναι τελείως μόνος του. Δεν θα έχει όλους αυτούς οι οποίοι τώρα του χτυπάνε την πλάτη. Και τότε θα είναι αντιμέτωπος με μια σκληρή πραγματικότητα. Γι' αυτό καλό είναι να αλλάξει ρότα.